Καθόλου δεν μου άρεσε η συμπεριφορά σου απέναντι στο Σύφη, να το ξέρεις. Αφού μας δημιούργησε πρόβλημα, τάχα μου δίθεν για τη δουλειά. Το πιστεύω, αυτό είναι πάλι. Τι θέλεις ρε άνθρωπε και μας ενοχλείς, γιατί μας πρίζεις. Ναι, δεν θα σας εγκαταλείψει, δεν θα τα τεινάξει όλα στον αέρα. Μίλησε με την αδερφή σου, τα συνεννοήθηκε όλα. Λοιπόν, κάνε τη δουλειά σου εκεί στην Ιταλία και μη μας ξαναπάρεις τηλέφωνο. Ρε αγάπη μου, γιατί του τα έχω σας πάλι. Εσύ δεν μου είπες ότι θα δουλεύω και εδώ και εκεί και να μην τους εγκαταλείψω. Ανησύχησε, έχει ρίξει πολλά λεφτά στη δουλειά. Δικαιολογίες, να μας τη χαλάσει ήθελε. Το μόνο που είπε ήταν να μην τους παρατήσω τώρα γιατί θα χάσουν χρήματα. Μη μιλάς άλλο για το Σύφη. Μη μιλάς άλλο. Φτάνει. Έλα μωρέ, αφού δεν είσαι κακός κατά βάθος. Αλλά αφού σου έστειλε και μήνυμα. Ξέρω, το μήνυμα που μου έστειλε το είδες. Θες να το ξαναδιαβάσω. Ρε ηλίθιε, χάρηκα που τα βρήκατε. Απλώς είπα να μην εγκαταλείψει τη δουλειά χωρίς να παραδώσει. Τίποτα παραπάνω. Καλά μυαλά. Με ειρωνεύετε. Το ότι έκανε ένα βήμα δεν μετράει. Έλα, Σύφη. Συγγνώμη που σου μίλησα άσχημα πριν. Αλλά εντάξει, δεν είσαι μόνο εσύ παρορμητικός. Μην ανησυχείς, η Μελίνα θα παραδώσει κανονικά τη δουλειά της. Ναι. Πώς πάει εκεί στην Ιταλία? Προχωράει? Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, αρκετά είπαμε, φτάνει. Δεν έχω και άλλα πράγματα να ασχοληθώ, πιο σημαντικά. Γεια. Εντάξει. Σαν μωρό κάνεις όμως. Αφού λιώνω για σένα ρε μωρό μου. Και αυτός ο ηλίθιος με τσιγκλάει συνέχεια. Τι να κάνω. Πάμε. Πάμε. Τι. Έχω ένα σχέδιο. Ωραίο το σημερινό σχέδιο. Εντάξει. Εντάξει. Δηλαδή δεν σε εντυπωσίασα. Έχεις υπάρξει και καλύτερος. Τι. Έλα μωρέ μου ψαρώνεις. Μωρό μου και ο πρώτος είσαι. Μόνο. Έλα πες κι άλλα. Πες κι άλλα. Είσαι ο καλυτερότερος. Τα υπόλοιπα αύριο. Είδες που οι μικρές κοιμηθήκανε στα κρεβατάκια τους και δεν κλαίνε ούτε τίποτα. Είδα. Πόσο θα κρατήσει δεν ξέρω. Α, τώρα τελειώσει. Είναι οι κυρίες. Μόνο εμένα ακούνε. Μάλιστα. Δεν με έλεγα τίποτα άλλο. Πω, πω. Σας ειρήνε ο αγάπη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να είσαι σοβαρός όταν θα έρθει η κοπέλα. Γιατί? Μην με βάλει τιμωρία. Ωπα. Καλησπέρα. Γανάρη Χαραλάμπου, σωστά. Είμαι Μελίνα. Πέρασε. Η γυναίκα μου. Εγώ είμαι Αχιλλέας. Μιλήσαμε μαζί στο τηλέφωνο. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Θα μας έκανες μεγάλη χάρη αν μας μιλούσες στον Ενικό. Τα παιδιά μας θα αναλάβεις. Εντάξει. Καθίστε. Καφέ. Ναι, ευχαριστώ. Με λίγο γάλα. Οι συστάσεις μου. Α, δεν χρειάζεται. Μου μίλησε για σένα ο Αντωνίου και ο Αθανασίου. Ναι, είναι φίλοι της οικογένειας Μαπθαίων. Απλώς εγώ ήθελα να σε γνωρίσω λίγο καλύτερα.
Επειδή θα φύγω αύριο μεθαύριο για Κρήτη και θα έρθω πάλι οριστικά σε 10-15 μέρες. Μίλησε μας λίγο για τη μέθοδο που χρησιμοποιείς. Λοιπόν, μιλάω στα παιδάκια μόνο αγγλικά για να μπορούν να εξοικειωθούν και να μιλάνε τη γλώσσα σαν μητρική τους. Παίζουμε δημιουργικά παιχνίδια. Ναι, θα σου πω να είσαι λίγο προσεκτική, γιατί κυρίως η μεγάλη μας έχει γίνει πολύ ανυπότακτη τελευταία. Μην μιλάς έτσι για το παιδί. Ντροπή. Κυρία είναι. Μην τον ακούς. Κλασικό σκοτώ μπαμπάς. Λοιπόν, Δανάη, μπορείς να ξεκινήσεις αύριο. Βεβαίως. Είμαι ελεύθερη. Ωραία. Μπορούμε να πάμε και μία βόλτα με τα παιδιά για να σε γνωρίσουν λίγο. Το γραφείο μου. Όλα είναι στη θέση τους. Καλά, τι πίστευες ότι θα το είχα διαλύσει? Την αλήθεια? Ναι, αυτό πίστευα. Είσαι χαζή. Ακόμα και 10 χρόνια να πέρναγαν, θα ήταν τα πάντα στη θέση τους. Τι είναι αυτό? Δώρο για μένα? Ναι. Για καλή αρχή. Άνοιξε το. Για να υπογράφεις και να με σκέφτεσαι συνέχεια. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια πιστεύεις σε μένα, επαγγελματικά? Καλά, και να μην πίστευα, το απέδειξες, μωρό μου. Λοιπόν, για κάτσε λίγο στη θέση σου να σε καμαρώσω. Πες κάτι. Πες... Για καλή αρχή στην Κύπρο, στο σπίτι μου, με τον άντρα μου, το μέναν και μοναδικό, που αγαπώ και λατρεύω και δεν ζω λεπτό χωρίς αυτό. Μάλιστα. Για καλή αρχή στην Κύπρο, στο σπίτι μου, με τον άντρα μου, τον ένα και μοναδικό, που αγαπώ και λατρεύω και δεν ζω λεπτό χωρίς αυτόν. Πώς σου φάνηκε η κοπέλα? Μου άρεσε. Ενθουσιάστηκα. Έχει πολύ καθαρό βλέμμα. Ωραία. Χαίρομαι που σ' άρεσε. Να σου πω, θες να κάνουμε μια σύσκεψη αύριο εδώ με τον Νεκτάριο και τον Ματθαίο να μας πεις κάποια πράγματα? Αμέ. Και βέβαια θέλω. Τι έγινε, πήγες στο δικηγόρο? Ναι. Η Δήμητρα έκανε αίτηση στο οικογενειακό δικαστήριο για επίλυση περιουσιακών διαφορών. Αυτό όμως έχει να κάνει με την περιουσία που αποκτήθηκε είτε από εκείνη, είτε από εμένα, είτε και από τους δύο μαζί μετά το γάμο. Η περιουσία που είχα πριν το γάμο δεν συμπεριλαμβάνεται. Καλώς όρισες, έλα να ακούσεις. Τι λέτε? Τα καλά της Δήμητρας. Για συνέχισε. Κατέθεσε δευτερεύουσα αίτηση, με την οποία ζητάει, μέχρι την εκθήκαση της κύριας αίτησης, να εκδοθεί προσωρινά απαγορευτικό διάταγμα που να με εμποδίζει να μεταβάλω με οποιοδήποτε τρόπο την περιουσία μου για να την αποξενώσω από αυτήν. Ο δικηγόρος τι λέει πάνω σε αυτό? Πως δεν αρκούν αόριστες πληροφορίες, ούτε καν η ύπαρξη παιδιού με την Αλεξάνδρα. Θα πρέπει να αποδείξει με στοιχεία ότι υπάρχει κίνδυνος να την πετάξω έξω από την περιουσία. Μάλιστα. Διατροφή για τα παιδιά ζητάει? Όχι, ούτε για εκείνη, ούτε για τα παιδιά. Βέβαια. Αφού σου ξετίναξε το λογαριασμό από την τράπεζα, τη φτάνει, φαίνεται. Και με το σπίτι τι γίνεται? Ο δικηγόρος λέει ότι μπορεί να κάνει αίτηση για αποκλειστική χρήση του σπιτιού που μένει με τα παιδιά. Μόνο στο μερίδιο που μου ανήκει. Εσάς δεν μπορεί να σας βγάλει από το σπίτι, οπότε το λογικό είναι ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Πάλι καλά, γιατί έβαλε στόχο η Δήμητρα να μας πετάξει όλους στον δρόμο.
Και με τα 2 εκατομμύρια που σάρπαξε, τι θα γίνει? Αυτά τα χρήματα θα ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο όταν θα εκδικάσει την αίτηση επίλυσης περιουσιακών διαφορών. Έτσι είπε ο δικηγόρος. Εν ολίγης, δεν μπορείς να τα πάρεις πίσω τώρα. Ωραία. Πάμε από το εινοποιείο να δουλέψουμε λίγο. Όχι, Μαθέ, εγώ δεν μπορώ. Είμαι διαλυμένος. Ναι. Πότε? Ναι, ξέρω που είναι. Τι νούμερο? Ωραία, πάρε ένα κλείδωρο να μας περιμένει απ' έξω. Θα είμαστε εκεί σε 10 λεπτά. Έλα, κλείσε, γεια. Ελάτε λίγο μαζί μου. Σας έχω μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Πού μας πάει? Μακάρι να ξέρα. Πού πάτε, φεύγετε? Κλείσε τώρα μαζί μας κι εσύ. Πάμε. Μας πεις τι γίνεται? Μπορείς να μιλάς πιο σιγά, σου παρακαλώ. Θα δεις λίγο. Thank you.